Μεγάλη συμμετοχή από μουσουλμάνους συμπολίτες μας είχε το γεύμα που παρέθεσε χθες το βράδυ το Βακούφκο στο εστιατόριο Σερίφ στο Πλατάνι, λόγω Ραμαζανιού. Μεταξύ των παριστάμενων και πολλοί επίσημοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Σκο Θεοδόσης Νικηταράς, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης και Ιωάννης Παπάς, ο Έπαρχος Σκο Νησίρου Ιωάννης Καμπανής, αλλά και αρκετοί αντιδήμαρχοι του νησιού μας. Θεέ μου, νηστέψαμε για χάρη σου, σε εμπιστέψαμε, σε εμπιστευτήκαμε. Λύνουμε την νηστεία μας με την τροφή που μας έδωσες. Ευχαριστούμε για τα αγαθά που μας χάρισες. Αμήν. Πάτε, σοφοροϊόντατε, κύριε βουλευτές, κύριε έπαρχε, κύριε δήμαρχε, αξιότιμες αρχές του τόπου, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παραβρεθήκατε σήμερα στο Ιφτάρ που παραθέτουμε λόγω Ραβαζανιού. Το Βακού, θέλοντας να τιμήσει την ιερή υποχρέωση των μουσουλμάνων για ελεημοσύνη, η οποία αποτελεί έναν από τους 5 πυλώνες του Ισλάμ, προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να βοηθάει τους συμπολίτες μας, είτε με διανομή τροφίμων, είτε με οικονομική βοήθεια, και σε αυτή την προσπάθειά μας θα θέλουμε αρρωγούς. Τα γραφεία του οργανισμού είναι πάντοτε ανοιχτά για όλους, προκειμένου να παράσχουμε την οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί ή να μας γνωρίσετε περιπτώσεις συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη και μας διαφεύγουν. Αναφορικά με την αποκατάσταση των δεμενών μας, θα ήθελα να ενημερώσω ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η αποκατάσταση του τεμένους Γκαζί Χασάν Πασά στο Πλατάνι ξεκινάει τις επόμενες μέρες και πιστεύουμε ότι του χρόνου το Ραμαζάνι θα λειτουργήσει για τους συμπολίτες μας μουσουλμάνους. Η μελέτη του τεμένου Σεφτερδάρ έχει εγκριθεί από την Κεντρική Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού το έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν ο οργανισμός είναι σε θέση να πληρώσει τους μελετητές και να βγάλει την οικοδομική άδεια, και αυτό θα ξεκινήσει άμεσα. Όσο αφορά τα τεμένη Μωρού και Αττίκ, έχουν εγκριθεί επίσης οι μελέτες τους και όταν πληρωθούν οι μελετητές και βγουν οι οικοδομικές άδειες, θα ψάξουμε οικονομικούς φόρους για την αποκατάστασή τους. Για το τέμενος Γκαζί Χασάν Πασά στον Πλάτανο, η μελέτη είναι προσέγγιση. Εύχομαι καλό Μπαϊράμι με υγεία. Κύριε βουλευτέ, κύριε δήμαρχε, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε έπαρχε, αγαπητοί τοπικές αρχές, αγαπητοί καλεσμένοι, καλώς ήρθατε όλοι σας στο Ιφτάρ που παραθέτουμε απόψε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Απόψε η νύχτα έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς τους μουσουλμάνους. Αυτή η νύχτα λέγεται Καντήρ, δηλαδή νύχτα εξουσίας. Σε αυτή τη νύχτα άρχισε να αποκαλύπτεται το Κοράνι στον προφήτη μας μέσω του Αγγέλου Γκαβριήλ. Και στο Κοράνι αναφέρεται ότι αυτή η νύχτα για εμάς τους μουσουλμάνους είναι καλύτερα από 1000 μήνες. Και ο προφήτης μας αναφέρει ότι όποιος πιστεύοντας και ελπίζοντας την ανταμοιβή του αναβιώνει αυτή τη νύχτα, πιστεύοντας την ανταμοιβή του από το Θεό, οι προηγούμενοι αμαρτίες θα συγχωρεθούν. Και η μητέρα μας η Αϊσέ, όταν ρώτησε στον προφήτη μας το πώς να προσευχηθεί όταν έρθει αυτή η νύχτα, ο προφήτης μας την είπε να προσευχηθεί ως «Θεέ μου, είσαι συγχωρετικός, σ' αρέσει να συγχωρείς, συγχώρεσέ με και εμένα». Ας ψάλλουμε και εμείς αυτή την προσευχή απόψε όσο μπορούμε. Ήθε ο Θεός να μας βάλει μεταξύ εκείνων που συγχαιρούνται οι αμαρτίες τους. Ήθε ο Θεός να μας δώσει να φτάσουμε σε πολλά Ραμαζάνια που θα βρεθούμε πάλι σε τόσα όμορφα τραπέζια Ιφτάρ με αγάπη και αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.